αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους και να σας παρακαλέσω, γιατί είναι ο καημός μου, να βοηθάτε να μην βγαίνουν διαζύγια. Το 1/4 από τις άδειες γάμου στη Μητρόπολη είναι διαζύγια. Και αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ λυπηρό και με απασχολεί πάρα πολύ. Νομίζω συστήθηκε μια έτσι υπηρεσία, κυρία Πρόεδρε, διαμεσολάβηση, έτσι. Πριν το διαζύγιο. Πριν το διαζύγιο. Δουλέψτε σε αυτήν. Να μην έρχονται αυτά τα διαζύγια στη Μητρόπολη. Ένας παλιός δεσπότης, ξέρετε τι έλεγε, αν θα τον έχετε ακούσει, ο Καντιώτης που ήταν Μητροπολίτης στη Φλόρινα. Αν λέει ένας δεσπότης υπογράφει διαζύγια, δεν πρόκειται να πάει στον Παράδεισο. Εγώ είμαι στα τρίσβαθα τότε της κόλασης, με τόσα που έχω υπογράψει. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, κάντε καλά τη δουλειά σας, αλλά μη στέλνετε διαζύγια στη Μητρόπολη. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Να είστε καλά. Δήλωση υποπτής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας με την ευχή το 2020 να φέρει σε όλους υγεία και ευημερία και να είναι μια χρονιά φωτεινή και ελπιδοφόρα. Το 2020 σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαετίας δύσκολης, μιας δεκαετίας με προβλήματα που ισοπαίδωσε πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ως κεκτημένα, δηλαδή θέματα εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά. Μια δεκαετία η οποία οδήγησε στη χειροτέρευση του ιδιωτικού επίπεδου της κοινωνίας και θα μπορούσα να πω ήταν μια δεκαετία ανελαίτη για τους δικηγόρους και για άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι σήκωσαν όλοι το οικονομικό βάρος με την υπέρμετη φορολόγηση. Στη νέα δεκαετία που μόλις αρχίζει, προσβλέπουμε στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επίπεδου όλων των πολιτών, στην ελάφρυνση του δικηγορικού σώματος, στην αύξηση της δικηγορικής υλής, στην ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψει στη σημερινή εκδήλωση. Ότι παρά την κρίση και παρά τα πλήγματα που δέχτηκε ο δικηγορικός κόσμος, είναι εδώ, είναι παρόν και μπορεί να δώσει λύση. Να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον πολίτη. Εκ μέρους του Δικηγορικού Συμβουλίου, θέλω να δηλώσω ότι ο δικηγορικός σύλλογος θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιτελεί το έργο του, να συμβάλλει με τον πιο θετικό τρόπο στην απονομή της δικαιοσύνης, να συμπαραστέκεται στα μέλη του και βεβαίως να βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες μας και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται τη συμπαράσταση ενός δικηγόρου και έχει ανάγκη προσφυγή στην δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα της σχέσης μας με τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Ως υπουργούς της δικαιοσύνης. Είναι δεδομένο ότι η ρόλη δικηγόρου και δικαστή είναι διαφορετική και διακριτή. Εξίσου όμως, δεδομένη είναι και η ισοτιμία στην απονομή της δικαιοσύνης. Συγχρόνως, θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Συλλόγου προς όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, αν και λιγοστεύουν, αποδίδουν παρόμοια ποσότητα και ποιότητα. Κυρίες και κύριοι, η χρονιά που μόλις πέρασε ήταν μια χρονιά συλλογικής εργασίας. Μια χρονιά που ως Διοικητικό Συμβουλίο προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε την κάθε ημέρα. Και έτσι θα πορευτούμε και το 2020. Ξέρω ότι σε τέτοιες συνάξεις δεν είναι ευχάριστο να λέμε πολλά λόγια. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ καλή χρονιά, προσωπική επιτυχία και επαγγελματική επιτυχία. Και να πω ότι εμείς είμαστε απολύτως συντονισμένοι με την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υποστηρίξουμε όλες τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον χώρο της δικαιοσύνης και από τον Δικηγορικό Σύλλογο και από τους δικαστικούς υπαλλήλους και βεβαίως και από τους ίδιους τους δικαστές μας. Επίκειται μια επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στην περιοχή. Έχουμε ήδη κουβεντιάσει για να δει επιτόπους ζητήματα και να δρομολογήσουμε λύσεις και παράλληλα ετοιμάζεται και μία μεγάλη κίνηση τον Νοέμβριο, η συνεδρία δηλαδή της Νομικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κομωτινή, που προχθές την κερδίσαμε σε μία μετοπική ψηφοφορία κοντά στη Χάγη με 65%. Είναι η μοναδική ευκαιρία ο νομικός κόσμος της περιοχής μας και η τοπική κοινωνία να αναδείξουμε
τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων και το μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που μόνοι μας έχουμε υποδομήσει εδώ τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω μπροστάριδες σε αυτή τη θετική ανάδειξη της περιοχής μας διεθνώς πρέπει να είναι ο νομικός κόσμος, ο δικαστικός κόσμος, ο δικηγορικός κόσμος και φυσικά η τοπική κοινωνία και από την πλειονότητα και από τη μειονότητα. Νομίζω γνωρίζετε έχω σε χωριστούς λόγους να βρίσκομαι μαζί σας απόψε, είναι μεγάλη μου χαρά. Δεν σας κρύβω ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας, σε εσάς που συλλειτουργείτε για την απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και κατ' επέκταση της δημοκρατίας. Και δεν σας κρύβω, αυτός είναι και ο πιο σημαντικός ρόλος που σε πολύ δύσκολες συνθήκες, από ό,τι γνωρίζω, τον επιτελείτε. Θέλω λοιπόν, αγαπητοί κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, να γνωρίζετε ότι ήμουν και θα συνεχίσω να είμαι αρρωγός σε κάθε πρωτοβουλία σας, θα συμβάλλει έτσι ώστε πράγματι ο ρόλος σας να αναδειχθεί και να τον αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους και σε όλες να έχετε μια καλή, μια δημιουργική χρονιά, μια παραγωγική χρονιά για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα γίνει στην Θράκη 2 στο Ροδόπι. Αυτό νομίζω είναι ένα κορυφαίο θέμα, το οποίο θα αναδείξει την περιοχή, θα συζητηθούν επιστημονικά πολλά πράγματα και ιδίως σε αυτή την περίοδο που έχουμε ανάγκη να δείξουμε το καλύτερό μας, αυτό ιδίως σαν Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σαν νομική επιστήμη, νομίζω θα έχει καθοριστική σημασία και να ξέρεις, κύριε Δερβλίδη, και η κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είμαστε αντιπολίτευση. Δεν είμαστε ποτέ αντιπολίτευση, θα σας στηρίξουμε και θα δώσουμε το παρόν μαζικά όλοι μαζί.